Εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου θέλουμε να χαιρετήσουμε τη μαζική σας παρουσία εδώ σήμερα, τη συγκλονιστική θα έλεγα συμμετοχή, από όπου πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Πληστηριασμό σπιτιού στη Θήβα δεν θα επιτρέψουμε να γίνει. Την απόφαση αυτή θα την πάρουμε όλοι εδώ εμείς σήμερα, αλλά και άλλοι περισσότεροι. Το μήνυμα που θα το επικοινωνήσουμε αύριο στις χώρες δουλειάς, στις γειτονίες, σε όλες τις συνοικίες και τα χωριά της πόλης μας. Το Εργατικό Κέντρο Θήβας και τα σωματεία μόλις έλαβαν γνώση για το ζήτημα του συναδέλφου μας εδώ, του Ορέστη, αμέσως κινητοποιήθηκαν και έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις. Με πρώτο βήμα τη σημερινή μας συγκέντρωση. Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι είναι ο πρώτος πληστηριασμός σπιτιού που γίνεται στη Θήβα. Και έπονται και άλλοι, 23 το επόμενο διάστημα και δεν ξέρουμε πόσοι ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει το έδαφος πάνω στο οποίο έχει ανοίξει την επίθεση για να πληστηριαστούν το τρέχον έτος, το 2023, πάνω από 700.000 κατοικίες εργαζομένων, οι οποίοι έχουν ματώσει τόσα χρόνια με τόσα χρόνια δουλειάς για να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, να στεγάσουν τις οικογένειές τους.